Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρίτο μέρος της εκπομπής. Όπως σας είπα, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Φιλοξενούμε εδώ στο στούδιο της Κρήτη TV, στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, τον Πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Κύριε Κατσαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ανταποκρίνεστε θετικά σε πρότασή μας και σε πρόσκλησή μας, προκειμένου έτσι να αναπτύξουμε, να σχολιάσουμε κάποια θέματα. Τα ανοιχτά μέτωπα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε και ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Διανύουμε βέβαια μία περίοδο πανδημίας και ξέρετε ότι οι επιπτώσεις σε πολλούς κλάδους και της ελληνικής οικονομίας είναι πάρα πολλές. Επιπτώσεις που δεν έχουν αφήσει απ' έξω και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι φοιτητές βρίσκονται, κύριε Κατσαράκη, εκτός βέβαια, δεν πραγματοποιούν τα εργαστήρια, διαζώσεις έτσι, διαλέξεις, αμφιθέατρα, εκτός. Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας της πανδημίας, όλα τα μαθήματα, τα εργαστήρια, η πρακτική άσκηση γίνονται εξ αποστάσεως. Ξεκινήσαμε το Μάρτι του 2020, είχαμε ένα μικρό διάλειμμα το Σεπτέμβριο και στη συνέχεια ξανά, εξ αποστάσεως, τα μαθήματα, οι θεωρίες, τα εργαστήρια, η πρακτική άσκηση. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν είναι φυσιολογική για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουμε τα αμφιθέατρα, τα πανεπιστήμια να είναι άδεια από φοιτητές, να είναι άδεια από τους ζωντανούς αυτούς οργανισμούς που δίνουν βέβαια ψυχή στο πανεπιστήμιο, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για το πανεπιστήμιο. Και βέβαια, πώς μπορεί να τρέξει μια εκπαιδευτική, μια ακαδημαϊκή διαδικασία με τους φοιτητές εκτός πανεπιστημίου? Μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Στεκόμαστε στην περίφημη τηλεκπαίδευση, ήμασταν προετοιμασμένοι για να τρέξει αυτή η διαδικασία? Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Ένα ακαδημαϊκό αυτή τη στιγμή. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Το ίδρυμά μας είχε ήδη υποδομές όπως το e-class, είχε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε τα μαθήματα να γίνονται εξ αποστάσεως. Φτιάξαμε εικονικά εργαστήρια, έτσι ώστε και τα εργαστήρια να γίνονται εξ αποστάσεως. Βέβαια, αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η φυσική παρουσία των φοιτητών, η αλληλεπίδραση με τους καθηγητές στο αμφιθέατρο, στο εργαστήριο, δεν μπορεί να αντικατασταθεί και πρέπει όλοι να καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, ακολουθώντας βέβαια τις οδηγίες των ειδικών, να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, να επανέλθουμε στα αμφιθέατρα, έτσι ώστε να μπορεί να διεκπεραιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία πιο ορθά, πιο σωστά και να έχουμε καλύτερη διδασκαλία. Θα έχει χαθεί όμως πολύτιμο έδαφος, πιστεύετε, μετά από αυτό το κενό λόγω και της πανδημίας? Ή θα επιστρέψουμε ήδη από εκεί που σταματήσαμε? Είναι απλά μια σκυτάλη που την παίρνουμε αυτό το μεσοδιάστημα? Τι προβλήματα, κύριε Πρίτανη, μπορεί να δημιουργήσει? Έχουμε δευτεροετής φοιτητές, έχουμε πρωτοετής φοιτητές που δεν έχουν έρθει καν στο φυσικό χώρο, δεν έχουν έρθει καν στο πανεπιστήμιο. Οι πρωτοετής φοιτητές καθόλου και οι δευτεροετής φοιτητές μόνο το πρώτο εξάμηνο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επανέλθουμε, κάτι το οποίο το ευχόμαστε και ελπίζουμε να μας συνδράμει και η πολιτεία, έτσι ώστε σταδιακά να μην παραμείνουμε σε αυτή την κατάσταση, αλλά να ανοίξουμε, να ανοίξουν τα αμφιθέατρα, να ανοίξουν τα εργαστήρια. Από τη μία λοιπόν η πανδημία, ο κορονοϊός και οι υποπτώσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή διαδικασία, εκπαιδευτική διαδικασία. Απ' την άλλη έχουμε και ένα νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια, το οποίο ήδη, κύριε Κατσαράκη, έχει παρουσιαστεί στον Πρωθυπουργό. Έχει μπει σε στάδιο διαβούλευσης για να εισέλθει στη Βουλή? Βεβαίως, βεβαίως. Αναμένεται, ναι, η εισαγωγή του στη Βουλή μέχρι τα τέλη του Γενάρη, πολύ σύντομα. Ακριβώς. Υπάρχει προβληματισμός, στο επίκεντρο βρίσκεται το αίσθημα του προβληματισμού. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη θέση σας, αναφορικά με τη σύσταση, την περίφημη αυτή σύσταση της Ομάδας Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα υπάγεται στην ελληνική αστυνομία. Νομίζω ότι οι θέσεις είναι ξεκάθαρες. Η Σύνοδος των Πριτάνεων, με ομόφωνη απόφαση ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, η σύγκλιτη των πανεπιστημίων, σχεδόν όλων των πανεπιστημίων της χώρας, νομίζω ότι υπάρχει μόνο μία εξαίρεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, οι σύλλογοι των μελών ΔΕΠ των πανεπιστημίων, οι κοσμητείες των σχολών, η ακαδημαϊκή κοινότητα,
τα μέλη ΔΕΠ, οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων, οι φοιτητές, έχουν όλοι εναντιωθεί στην ίδρυση του Σώματος Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, ενός σώματος το οποίο θα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα αποτελείται από ειδικούς φρουρούς, όπως μας έχει εξαγγείλει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, οι οποίοι θα είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο, θα φέρουν ειδικό οπλισμό, γκλόμπς, χειροπέδες, σπρέι, και θα έχουν αστυνομικές αρμοδιότητες μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, δηλαδή θα μπορούν να προχωρούν σε ανακρίσεις, σε συλλήψεις μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Θεωρούμε όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα ότι αυτό το σώμα δεν συνάδει με την ακαδημαϊκή ελευθερία, με την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και απόψεων μέσα στο Πανεπιστήμιο, και γι' αυτό το λόγο έχουμε αντιπροτείνει, γιατί υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν αντιπροτάσεις, την ενίσχυση της φύλαξης, να έχουμε φύλακες σε όλα τα πανεπιστήμια, μεγάλο αριθμό φυλάκων, οι οποίοι όμως θα υπάγονται στη δικαιοδοσία του Πρίτανη και της Συγκλήτου. Φύλακες οι οποίοι θα είναι ειδικά εκπαιδευμένοι, δεν θα είναι θυρωροί, θα μπορούν να διαφυλάττουν την περιουσία του Ιδρύματος, αλλά δεν θα είναι αστυνομία και δεν θα υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά στη Σύγκλιτο και στον Πρίτανη. Έχετε σταθεί στο γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο, στο ΕΛΜΕΠΑ, δεν έχουν υπάρξει παραβατικές συμπεριφορές. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε ότι και στα πανεπιστήμια της Αθήνας, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Χθες είχαμε και μία έτσι επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στην Πανεπιστημιούπολη στην Αθήνα, όπου υπήρχαν και αποτελέσματα βέβαια. Υπάρχει ένας προβληματισμός και στα συσίδια της κοινωνίας, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Υπάρχει ένας προβληματισμός της κοινωνίας συνολικά. Η Σύνοδος των Πριτάνιων και όλα τα πανεπιστήμια έχουν καταδικάσει αυτές τις αποτρόπες ενέργειες τόσο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτό το οποίο όμως τονίζουμε είναι ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, τόσο το διοικητικό όσο και το ποινικό νομικό πλαίσιο, επιτρέπει την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Όπως γνωρίζετε, από το καλοκαίρι του 2019 έχει καταργηθεί το λεγόμενο πανεπιστημιακό άσυλο. Δηλαδή, από το καλοκαίρι του 2019, ανά πάσα στιγμή η αστυνομία, από τη στιγμή που γίνονται αξιόπινες πράξεις, ήδη και προηγουμένως, εάν γινόντουσαν αδικήματα κατά της ζωής, είχε τη δυνατότητα, μπορούσε αυτεπάγγελτα με ένα τηλεφώνημα να επέμβει ανά πάσα στιγμή. Δεν αντιλαμβανόμαστε ως Σύνοδος Πριτάνιων γιατί αυτό δεν γινόταν. Γιατί αυτό δεν γινόταν, ενώ πολλές φορές και οι ίδιοι Πριτάνιοι, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, έχουν καλέσει την αστυνομία να επέμβει σε διάφορες περιπτώσεις. Εδώ να τονίσω ότι εμείς, ως Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, έχουμε συνεργαστεί με την αστυνομία για περιπτώσεις, ύποπτες περιπτώσεις γύρω από το Πανεπιστήμιο, ίσως και μέσα στο Πανεπιστήμιο από έξω πανεπιστημιακούς, όχι από φοιτητές. Έχουμε συνεργαστεί. Έχουμε μια καλή συνεργασία. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί πρέπει να ιδρυθεί ένα σώμα ειδικών φρουρών, το οποίο θα υπάγεται στην ελληνική αστυνομία μια πρακτική η οποία δεν εφαρμόζεται σχεδόν πουθενά σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, τα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται σε πανεπιστήμια της Αθήνας δεν μπορούν να θεωρηθούν, κύριε Πρίτανη, ακραία. Και σας ρωτώ γιατί. Γιατί είναι αυτά ακραία. Τα ακραία φαινόμενα μπορούν να εξαλειφθούν μέσα από αυτή την ομάδα φύλαξης που προτείνουν οι Πριτάνες και εσείς ο ίδιος. Σε αυτές τις περιπτώσεις των ακραίων φαινομένων που είναι περιορισμένα και εντοπίζονται σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια του κέντρου, προφανώς και μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει η αστυνομία όταν υπάρχουν κακουγερματικές πράξεις. Και το θεσμικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο, το επιτρέπει αυτό. Το επιτρέπει. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει όλο το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε εκεί που γίνονται κακουγερματικές πράξεις, η αστυνομία ως οφείλει να παρεμβαίνει. Βέβαια, αναφερθήκατε και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου και εκεί στην πλειονότητά τους υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος και υπάρχει και έλεγχος από σώματα ασφαλείας. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν διάφορες πρακτικές. Ναι. Σχεδόν σε όλες τις πρακτικές, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποια πρακτική,
Έχουμε φύλακες, έχουμε security, έχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις σε πανεπιστήμια της Αμερικής, κυρίως University Police, πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία όμως αποτελείται από φύλακες, οι οποίοι λογοδοτούν, επαναλαμβάνω, στο Μπρίτανη, στη σύγκλιτο του Πανεπιστημίου, στα όργανα του Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία να έχουμε αστυνομικό σώμα με ειδικούς φρουρούς, ναι, το οποίο θα υπάγεται, ναι, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι φύλακες θα απευθύνονται στη Σύγκλιτο και στον Πρίτανη, σωστά, και ο Πρίτανης κατ' επέκταση θα καλεί την αστυνομία σε περιπτώσεις ακραίων σκηνικών. Προφανώς. Και επίσης σε περιπτώσεις που έχουμε ακραίες καταστάσεις, που έχουμε κακουργηματικές πράξεις, που έχουμε εγκλήματα κατά της ζωής, που έχουμε κλοπές, που έχουμε διακίνηση ναρκωτικών, ναι, μπορεί και με ένα απλό τηλεφώνημα η αστυνομία, όπως και εκτός των πανεπιστημίων, με βάση την νομοθεσία που υφίσταται, να επεμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Εδώ βέβαια. Οπότε το Υπουργείο προτείνει μια άμεση παρέμβαση και εσείς μια αλυσίδα. Δηλαδή φύλακας στον Πρίτανη. Μεγάλη διαφορά, είναι μεγάλη διαφορά, είναι τεράστια διαφορά. Γιατί μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις, βέβαια, κύριε Πρίτανη. Έχουμε ένα αστυνομικό σώμα και ένα αστυνομικό τμήμα μέσα στο πανεπιστήμιο, με αίθουσες, με κάμερες που θα παρακολουθούν την κίνηση των φοιτητών, των καθηγητών, των διοικητικών υπαλλήλων μέσα στο πανεπιστήμιο αδιακρίτως, ναι, χωρίς να έχουμε κάποιο περιστατικό προληπτικά. Και στην άλλη περίπτωση συζητάμε για φύλαξη και όπου υπάρχουν κακουργηματικές πράξεις να έχουμε επέμβαση αστυνομίας. Βέβαια, θα ήθελα να τονίσω, γιατί η συζήτηση δικαίως ίσως έχει κατευθυνθεί σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι κέντρα ανομίας και παραβατικότητας. Στη Σύνοδο των Πριτάνιων, γιατί παρουσιάζεται μια τέτοια εικόνα από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως να είχαμε πανεπιστήμια όπου κάθε μέρα έχουμε κακουργηματικές πράξεις. Δεν ισχύει αυτό. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε 2, 3, 4 πανεπιστήμια, όπου και εκεί σε ορισμένες περιπτώσεις τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε κάποιες δεκάδες, 10, 15 περιστατικά. Και αυτό που λέμε είναι σε αυτά τα περιστατικά που είναι ακραία, που όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει καταδικάσει, να επεμβαίνει η αστυνομία με βάση το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, αλλά να μην έχουμε αστυνομικά τμήματα μέσα στο πανεπιστήμιο, που πραγματικά είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Να περάσουμε τώρα στην ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια και στην συζήτηση που έχει ανοίξει το σχολείο σας. Βεβαίως. Ναι, μένει να υπάρχει μια έτσι διαφορετική προσέγγιση για τους φοιτητές που πετυχαίνουν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια με βαθμούς 4 και 5 και 6, σωστά, δεν διαφωνείτε εκεί, δεν ξέρω τώρα το επίπεδο αν βοηθά το να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο, το μαθησιακό του. Από την άλλη, ωστόσο, είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα, το οποίο για να το συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε, σε κάθε περίπτωση πρέπει να συζητήσουμε για την ποιότητα της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια, πηγαίνοντας στη δευτεροβάθμια και στη συνέχεια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να αναρωτηθούμε και πρέπει να αναρωτηθεί ο Έλληνας πολίτης γιατί μαθητές οι οποίοι έχουν ένα πολιτήριο 14, 15, 16, 17 πηγαίνουν σε ένα διαγωνισμό όπως είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις και έχουν πολύ χαμηλή επιτυχία, επιτυγχάνουν 4, 5, 6 χιλιάδες μόρια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το σύστημά μας και ο τρόπος εξέτασης νοσεί και πρέπει να επανεξετάσουμε το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων και την ποιότητα της εκπαίδευσης στο Λύκειο. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέτε είναι ορθό. Κάποιος ο οποίος εισέρχεται στο πανεπιστήμιο με πολύ λίγα μόρια, έχοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ένα χαμηλό γνωστικό υπόβαθρο, δυσκολεύεται να συνεχίσει τις σπουδές του. Σωστά. Πού όμως θα μπει ο πήχης? Πολλές φορές εμείς, ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, έχουμε δει ότι διαφορά ανάμεσα σε ένα φοιτητή των 8, των 9 χιλιάδων μορίων εισακταίο με κάποιον ο οποίος έχει 6, 7 χιλιάδες μόρια ή και 11 χιλιάδες μόρια, δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική. Γιατί ακριβώς οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν αποτυπώνουν πάντα το γνωστικό υπόβαθρο των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν το οποίο πιστεύουμε και έχουμε λάβει και αντίστοιχη απόφαση ως Σύγκλιτος, είναι ότι το πρόβλημα πρέπει να ξεκινήσει η πολιτεία διαχρονικά.
να το αντιμετωπίζει από την πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια, στην τριτοβάθμια και όχι να προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα με τεχνητούς τρόπους. Μάλιστα. Γιατί, όπως αντιλαμβανόμαστε, η ελάχιστη βάση εισαγωγής μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 9, μπορεί να είναι 11 και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ποιες θα είναι οι συνέπειες της εισαγωγής μιας ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οπότε να μην υπάρξει ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Θεωρούμε ότι δεν έχει υπάρξει ο χρόνος για να δούμε αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, ως Σύνοδος Πριτάνεων, αυτό το οποίο έχουμε προτείνει είναι ότι πρέπει να έχουμε λόγο καταρχήν στα μαθήματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Εάν στο πρώτο επιστημονικό πεδίο σε κάποιες σχολές θα εξετάζεται η κοινωνιολογία και σε κάποιες άλλες τα λατινικά. Αναφέρω ένα παράδειγμα που ήταν στην επικαιρότητα. Επίσης πρέπει να συζητήσουμε τους συντελεστές βαρύτητας. Θεωρούμε ότι να ξεκινήσουμε από μια ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία θα έχει δύο συνέπειες, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι θα μείνουν χιλιάδες εισακταίοι εκτός των πανεπιστημίων εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης. Αυτή είναι η πρώτη συνέπεια. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση γιατί δεν γνωρίζουμε τη δυσκολία των θεμάτων στις επερχόμενες πανελλήνιες εξετάσεις που την καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεν γνωρίζουμε και το συντελεστή, γιατί θα υπάρξει ένας συντελεστής με τον οποίο θα πολλαπλασιαστεί ο μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογιών των μαθημάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Είναι ένα πολύ σύνθετο σύστημα. Η περιφέρεια θα επηρεαστεί περισσότερο. Θα έχουμε μία μείωση των εισακταίων. Που σημαίνει και ότι θα κλείσουν κάποια τμήματα φαντάσματα. Αν μου επιτρέπετε τον όρο φάντασμα. Τμήματα δηλαδή που κάποιος για να μπει χρειάζονταν το 5 και δεν τελειώνει ποτέ τη σχολή. Δύο θα είναι οι επιπτώσεις της εισαγωγής, της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Η πρώτη είναι η μείωση του αριθμού των εισακταίων έως και 20.000 φοιτητές θα μείνουν εκτός των πανεπιστημίων. Ναι. Και η δεύτερη είναι, επειδή δεν έχουμε από την πλευρά του Υπουργείου μία μείωση του αριθμού των εισακταίων, αλλά έχουμε την εισαγωγή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, θα έχουμε πολλές κενές θέσεις στα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, τυχαία αναφέρω ένα τμήμα, ενώ έχει 300 εισακταίους, ξαφνικά θα βρεθεί με 150 φοιτητές ή με 100 φοιτητές ή με 50 φοιτητές και αντίστοιχα κενές θέσεις. Θα έχει λοιπόν πολλές κενές θέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι καθώς δεν γνωρίζουμε το σχεδιασμό της πολιτείας, η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για αυτά τα τμήματα. Αυτά τα τμήματα κυρίως βρίσκονται στην περιφέρεια. Και στην περιφέρεια έχουμε πάρα πολλά ποιοτικά τμήματα από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, που με ακαδημαϊκά κριτήρια είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν τα επιλέγουν όμως οι υποψήφοι. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν θέλουν είτε να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, είτε δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από την πολιτεία φοιτητική στέγη σε αυτές τις περιοχές. Μειωμένος αριθμός εισακταίων σημαίνει αυτόματα και μειωμένη χρηματοδότηση για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα? Μειωμένος αριθμός εισακταίων σημαίνει μειωμένη χρηματοδότηση, βεβαίως. Γιατί ένα από τα κύρια κριτήρια για την χρηματοδότηση των τμήματων είναι ο αριθμός των εισακταίων. Θέλω όμως να σταθώ στο γεγονός ότι δεν τίθενται ακαδημαϊκά κριτήρια, επαναλαμβάνω. Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, που είναι εξαιρετικά ποιοτικά, έχουν πάρα πολύ καλούς δείκτες και ερευνητικούς, έχουν προσελκύσει χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιλέγονται με την ίδια σειρά όπως τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πανεπιστημίων του Κέντρου, γιατί απλά δεν υπάρχουν τα συγκεκριμένα πληθυσμιακά δεδομένα. Άρα, ποια είναι η επιλογή αυτή τη στιγμή? Βάζοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής, μειώνουμε τον αριθμό των εισακταίων και οδηγούμε πολλά περιφερειακά τμήματα σε αφανισμό. Και αυτό δεν είναι ορθό, γιατί σε αυτά τα τμήματα έχει επενδύσει η ελληνική πολιτεία και έχει επενδύσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Για το φαινόμενο των αιωνόβιων φοιτητών, η θέση του Πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ ποια είναι? Είναι φοιτητές που καθυστερούν πολύ για να τελειώσουν τις σπουδές. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να τονίσω βέβαια ότι δεν μας αρέσει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ο όρος αιώνιοι φοιτητές ή λιμνάζοντες φοιτητές, γιατί πραγματικά είναι ένας χαρακτηρισμός σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με πολλές δυσκολίες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί μέσα στα πανεπιστήμια. Πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί. Μπορούμε να εξετάσουμε το όριο φύτησης. Θεωρούμε όμως ότι το νήσιν 2 είναι, θα έλεγα, ένα αρκετά αυστηρό όριο φύτησης. Και επίσης πρέπει να δούμε περιπτώσεις όπου έχουμε εργαζόμενους φοιτητές. Αυτό θέλω να σας πω. Έχουμε φοιτητές οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα, είτε οικογενειακά είτε θέματα υγείας, και οι οποίοι πρέπει να εξαιρούνται από αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές προτάσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπως για παράδειγμα το να έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό εξετάσεων σε κάθε μάθημα. Να μην υπάρχει δηλαδή δυνατότητα κάθε φοιτητής να δίνει ένα μάθημα 10, 20, 30 φορές. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε, αλλά σίγουρα έχουμε εκφράσει τον προβληματισμό μας και ως Σύνοδος Πρυτάνιων, γιατί ένα διοικητικό μέτρο ότι διαγράφουμε αυτούς τους φοιτητές χωρίς να λάβουμε υπόψη μας κοινωνικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, θεωρούμε ότι είναι ένα πειθαρχικό μέτρο, το οποίο δημιουργεί αν θέματα. Αν αυτό το νήσιν 2 αφήσει έξω εργαζόμενους φοιτητές, που έχει ταυτοποιηθεί ότι οι φοιτητές δουλεύουν, όχι οποιοδήποτε, θα είστε σύμφωνος? Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Προφανώς πρέπει να τα δούμε. Και να συζητηθούν σε διαβούλευση. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως προτείνεται, θεωρούμε ότι δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους φοιτητές και στη ροή των σπουδών τους. Άλλα ζητήματα τα οποία είναι σημαντικό να θίξουμε είναι ότι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν πρόβλημα, πρέπει το Πανεπιστήμιο να προσπαθήσει να τους βοηθήσει. Με την ενισχυτική διδασκαλία, βοηθώντας τους, για παράδειγμα, να ολοκληρώνουν πρώτα τα μαθήματα των πρώτων εξαμήνων, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο εξάμηνο, και αν δεν ολοκληρώσουν αυτά τα μαθήματα να μην μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα εξάμηνα. Πρέπει δηλαδή να εξαντλήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τους όρους μέχρι να πάμε σε ένα πειθαρχικό μέτρο που είναι η διαγραφή των φοιτητών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση μέσα στα πανεπιστήμια και όλος αυτός ο φόρτος, όλο αυτό το πρόβλημα θα μεταφερθεί εν τέλει και στην οικογένεια. Είχατε μια τηλεδιάσκεψη σήμερα το μεσημέρι. Υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, κάτι το οποίο είναι ανακοινώσιμο? Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με άλλους Πρυτάνιους από πανεπιστήμια της χώρας, όπου συζητήσαμε μια προσφυγή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που προσβάλλει τις μετεγγραφές φοιτητών το 2019 από τμήματα πανεπιστημιακά τα οποία προέκυψαν με τους τελευταίους νόμους του 2018 και του 2019 και ουσιαστικά ζητά την αναίρεση αυτών των μετεγγραφών και αμφισβητεί σε ορισμένες περιπτώσεις και τη συνταγματικότητα, αν θέλετε, κάποιων νόμων. Η στάση των Πρυτάνιων, των πανεπιστημίων, θα είναι πάρα πολύ σκληρή απέναντι σε αυτή την προσφυγή. Έχουμε πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία έχουν αξιολογηθεί. Έχουμε προγράμματα σπουδών, πάρα πολύ ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών, τα οποία αρμόζουν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Έχουμε φοιτητές που έχουν εισαχθεί το 2019 και το 2020 και αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οι φοιτητές μας όλων αυτών των πανεπιστημίων θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους, ότι η δυναμική των πανεπιστημίων αυτών είναι πάρα πολύ μεγάλη και ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε και να υποστούμε καμία απειλή και κανέναν εκβιασμό. Και ένα σχόλιο τελευταίο για τους αποφύτους ΙΕΚ που πλέον τους δίδεται δυνατότητα μέσα από κατατακτήρες εξετάσεις να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο έχει ήδη νομοθετηθεί και έχει υπάρξει αντίδραση από πάρα πολλά πανεπιστήμια. Εμείς ως Σύγκλητος δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το συγκεκριμένο ζήτημα. Δίνεται όμως η δυνατότητα, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, να το ακούσουν οι τηλεθεατές σας, στο πανεπιστήμιο να επιλέξει εάν θέλει ή δεν θέλει να εισαγάγει στο πανεπιστήμιο απόφοιτους από τα ΙΕΚ με κατατακτήρες εξετάσεις. Εξαρτάται από τις κενές θέσεις σε κάθε τμήμα? Όχι, δεν εξαρτάται από εκεί. Εξαρτάται από το αν η Σύγκλητος θα αποφασίσει, αν το Πανεπιστήμιο θέλει να πάρει απόφοιτους από τα ΙΕΚ
μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων. Δίδεται, και το ποσοστό, λοιπόν, αυτή... το ποσοστό αυτό ορίζεται, ναι, από 0, ναι, έως 5%. Άρα πολλά πανεπιστήμια, ναι, εάν θέλουν και το αποφασίσουν, μπορούν να επιλέξουν να μην πάρουν καθόλου απόφοιτους από τα ΙΕ. Το μπαλάκι λοιπόν σε σύγκλητο σε αυτή την περίπτωση. Στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ορθό, γιατί τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο, ναι, και τα πανεπιστήμια, μάλιστα, πρέπει να αποφασίζουν για την προοπτική τους και για την δυναμική τους. Και αυτό που χρειάζεται από την πολιτεία, εγώ προσωπικά θα ήθελα να κλείσω με αυτό, είναι η στήριξη της πολιτείας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που έχει αποδείξει και σε καιρούς πανδημίας ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, ναι, ότι είναι πολύ ψηλά πραγματικά όσον αφορά τις αξιολογήσεις, όσον αφορά την ποιότητα, και ότι με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και με τη βοήθεια, τη χρηματοδότηση της πολιτείας, σίγουρα μπορεί να προοδεύσει, μάλιστα, ακόμα περισσότερο. Κύριε Πρίτα, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο, την παρέμβασή σας και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.